Μία ενδιαφέρουσα εκδήλωση για το ευαίσθητο θέμα της βίας κατά των ηλικιωμένων διοργάνωσε το πρωί το Δημοτικό Γυροκομείο Χανίων για τους τρόφιμους που ζουν σε αυτό. Η συμμετοχή στην εκδήλωση, στην οποία κεντρική ομιλήτρια ήταν η ψυχίατρος Σταυρούλα Κοντουδάκη, ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Σκοπός του γυροκομείου είναι να γίνει ένα πλήθος ενημερωτικών ομιλιών, αλλά το κυριότερο όλων είναι να προσεγγίσουμε την κοινότητα μέσα στο Δημοτικό Γυροκομείο, να πάψει να υπάρχει αυτό το ταμπού, ότι στο Δημοτικό Γυροκομείο ερχόμαστε μόνο για να δούμε τον παππού και τη γιαγιά. Οι τρόφιμοι πώς θα ανταποκρίνονται σε αυτές τις ομιλίες? Από ό,τι θα διαπιστώσατε και σήμερα, ήταν πάρα πολύ ανοιχτή και μάλιστα μου έκανε και πολύ μεγάλη εντύπωση ότι είχαν και απορίες και μάλιστα συζήτησαν και με την ψυχίατρο θέματα που τους αφορούσαν σε προσωπικό επίπεδο. Πολύ ωραία, να είναι πολύ καλά που έρχονται και μας λένε 5 λόγια σωστά και καλά. Σ' αρέσουν αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονται? Πάρα πολύ, και το χρωστάμε στον πρόεδρό μας, τον κύριο Γιώργο Κουκλάκη. Η διοίκηση του γυροκομείου σχεδιάζει και υλοποιεί μια σειρά από δράσεις με στόχο την εξωστρέφεια του Ιδρύματος. Στο πλαίσιο των διαφορών δραστηριοτήτων, τις οποίες έχουμε αναπτύξει σαν Δημοτικό Γυροκομείο, είναι διάφορες εκδρομές, διάφορες επαφές με πολιτιστικούς συλλόγους του Ολομού Χανίων, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω, οι διάφορες θεατρικές παραστάσεις, ως και κάποιες ομιλίες, όπως η σημερινή ομιλία με το θέμα το οποίο ήταν για την κακοποίηση των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Από εκεί πέρα, το άνοιγμά μας είναι προς την τοπική κοινωνία και θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς εμπλεκόμενους, όσο επίσης και τους επιχειρηματίες των Χανίων που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του Δημοτικού Γυροκομείου Χανίων. Τι λένε όμως οι ίδιοι ηλικιωμένοι τρόφιμοι του γυροκομείου για τις δράσεις αυτές? Σπουδαία και πάρα πολύ δημιουργικά. Μας κρατάνε σε μία ζωντάνια όλους τους τρόφιμους εδώ πέρα. Συμμετέχουμε όλοι και καταλαβαίνετε πόσο σπουδαίο είναι αυτό για τους ηλικιωμένους. Έχουμε μια κοινωνική ζωή. Είναι ένα από τα καλύτερα ιδρύματα στην Ελλάδα. Σημειώνεται τέλος ότι στο Δημοτικό Γυροκομείο Χανίων για τη δημιουργική απασχόληση των ηλικιωμένων λειτουργεί τμήμα εργοθεραπείας, όπου κατασκευάζουν διάφορα είδη χειροτεχνίας.